Και δεν είναι μόνο ο Πάτερ Ανανίας, λοιπόν η Γερόντισσα Γαλακτία, ήταν ο Εφραίμ αρχικά που έφυγε από την Αριζόνα το 2019. Θυμούμε, λειτουργούσαμε Μαρία εις τον Άγιον Τυχικών ή μέσα στα δάση εκεί της Γαλάτας, της Έσσο Γαλάτας. Και ήρθε το μήνυμα, εκοιμήθη ο μεγάλος γέροντας της Αμερικής, ο Εφραίμ, ο ποτέ φιλοθεήτης και ύστερα Αριζονίτης. Σκεφτείτε ότι η Γαλακτία της Κρήτης, που εκοιμήθηκε, είπαμε πριν λίγες μέρες, εμεταφέρετουν εν πνεύματι Αγίο στην Αριζόνα και κουβεντιάζα. Και άλλες φορές αυτός ερχόταν από την Αμερική εν πνεύματι Αγίο στην Κρήτη και επίσης μοίραζαν τις εμπειρίες τους τις αγιοπνευματικές. Βέβαια υπάρχει τρόπος στους Αγίους γιατί γίνεται αυτό. Γιατί καταργείται ο χώρος και ο χρόνος, διότι ήδη έχουν εισέλθει στην αιωνιότητα. Και ο χρόνος πάβει να υπάρχει. Και εν ρηπή χρόνου, είτε διαγγέλου, είτε με το Πνεύμα του Άγιον, μεταφέρονται όπου θέλουν. Όπου θέλουν. Λοιπόν, μάλιστα η Γαλακτία μας έλεγε, πρώτα θα φύγει ο Μέγας της Αμερικής και ύστερα θα φύγω εγώ. Έλεγε δε ότι όσον ζούσε ο Εφραίμ δεν υπήρχε μεγαλύτερος Άγιος στον κόσμο εν ζωή όσον αυτός. Έτσι έλεγε. Ο δε Εφραίμ τι έλεγε στην Αριζόνα στους δικούς του εκεί που πήγαινα. Έφυγα εγώ, θα αρχίσουν τα γεγονότα. Δεν θα σταματήσουν τα γεγονότα. Αρρώστιες, πολέμοι, σεισμοί, καταποντισμοί, λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε στην ελευθερία της Κωνσταντινούπολης. Το ένα γεγονός θα φεύγει, άλλο θα έρχεται. Ένα γεγονός θα φεύγει, θα κάνουν μερικές παύσεις. Έτσι σαν ανάπαυσης, σαν διάλειμμα, μέχρι το part 2. Έτσι. Μέρος δεύτερο. Action, action. Λοιπόν, και έλεγε ο ίδιος ο Εφραίμ, όταν φύγω εγώ, αυτά που ψάχνετε σε μένα θα τα βρίσκετε στη γριά της Κρήτης. Ακούτε. Ξέραν οι Άγιοι δηλαδή μεταξύ τους την αξία και το ύψος και τη γνώση ενός εκάστου. Η Γαλακτία ήταν κάτι το μοναδικό σαν φαινόμενο. Είχε ένας σύγχρονος Άγιος που ζει στην Αττική, έτσι, μυστικά κάπου, την χαρακτήριζε πορφύρενα. Ό,τι αυτή έλεγε είναι στα ύψη του Αγίου Πορφυρίου. Σκεφτείτε ότι ζητούσε αυτή και του έλεγε, Χριστέ μου, θέλω να πάω στο Γολγοθά την ώρα που σε σταυρώνα. Να δω πώς σε σταυρώσα. Και πήγαινε πίσω στο χρόνο και έβλεπε από μια γωνιά πώς σταύρωσαν τον Κύριο οι Ρωμαίοι, πώς σε κοροϊδεύαν οι Ιουδαίοι, όλα αυτά τα γεγονότα που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Ακόμα περισσότερο, ήθελε να δει πώς ήταν τα πράγματα πριν τη δημιουργία του κόσμου. Και του έλεγε, θέλω να με πάρεις να δω την ώρα που θα έφτιαχνες τον κόσμο, πώς ήταν το σύμπαν. Και την έπαιρνε και το έβλεπε. Θυμούμαι που επέστρεφαν αυτά τα παιδιά, ο Γιάννης και η παρέα του, που τους έστειλα λίγους να τη δουν. Και μου έλεγα, μα τι μάτια είναι αυτά. Τους λέω, ρε, αυτά τα μάτια βλέπουν το άχτιστο φως. Είναι δυνατόν να μην είναι τόσο δυνατά.
Αυτά τα μάτια βλέπουν το Big Bang, που αυτοί οι καημένοι επιστήμονες εις το ΣΕΡ πασχίζουν να έβρουν, λέει, το, πώς το λένε, το σωματίδιο, άκουσον άκουσον, το σωματίδιο του Θεού. Και αυτοί τα βλέπαν και τα αισθανόντουσαν και προσπαθούσαν να μας τα μεταφέρουν εμάς τους αδαείς. Ένας άλλος που έφυγε στις μέρες μας, να το ξέρετε, άγνωστος στους πολλούς και σε μέναν άγνωστος, άκουα όμως κατά καιρούς από διάφορους βορειοελλαδίτες, ήταν ο Παπαριστίδης στη Δράμα. Λοιπόν, ο Παπασαράντης που ακούσετε στην Αττική, αυτός είχε πολλά παιδιά. Έγγαμος, πολύ καλός θεολόγος. Του πέθανε η παπαδιά του, τον έκαμε η Εκκλησία Αρχιμαντρίτη και ήταν ο πατέρας πάρα πολλών παπάδων στην Αττική και όχι μόνο. Όποτε είχαμε προβλήματα εκκλησιαστικά, τα κείμενά του είναι διαμάντια ορθοδοξίας, ομολογητής. Μπορεί να μην ήταν ο θαυματουργός όπως τον Εφραίμ που σας προανάφερα, να μην ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε τόσο μακριά και τόσο βαθιά σαν τη Γερόντισσα Γαλακτία. Όμως ήταν θεολογικός και πατερικός διδάσκαλος της Ορθοδοξίας.